ήρθε η ώρα τώρα να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο κέικ, το οποίο θα φτιάξουμε με λεμόνι και μούρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πανεύκολο κέικ, γιατί το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε όλα τα υλικά μέσα σε ένα μπολ και να τα χτυπήσετε. Οπότε πάμε στην πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Χωρίς καμιά συγκεκριμένη σειρά, βάζουμε πρώτα στο μπολ μας το φυτικό βούτυρο, το αλεύρι μας, ζάχαρη, θα χρειαστούμε ακόμα γάλα, 2 αυγά. Ξύσμα φλούδα από ένα λεμόνι και είναι αυτό που θα δώσει την ωραία αντιλεμονάτη γεύση σε αυτό το υπέροχο κέικ. Και τελευταίο υλικό και πολύ σημαντικό υλικό είναι ένα μυστικό που το έχω μάθει από μια φίλη μου Αμερικάνα. Το τι κάνει τα cakes ζουμερά είναι το sour cream. Και sour cream ονομάζεται αλλιώς στα ελληνικά ξινή κρέμα. Θα τη βρείτε παντού πλέον στις υπεραγορές, ακόμα και στους φούρνους έχει. Και είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι Ρώσοι, αλλά δεν είμαι σίγουρα αν το χρησιμοποιούν στα γλυκά. Σίγουρα σαν συνοδευτικό στο φαγητό τους. Οπότε λόγω του ότι έχουμε και πολλούς Ρώσους τώρα στην Κύπρο, θα το βρείτε παντού. Άρα υπάρχουν και 3-4 μάρκες σε κάθε υπεραγορά. Λοιπόν, έτσι έναν ανακάτεμα. Αλλά να μην ξεχάσουμε και το baking powder για να ψηλώσει το κέικ μας. Ένα κουταλάκι είναι έτσι καλά γεμάτο. Αρχικά χρησιμοποιώ τη σπάτουλα για να αναμίξω τα υλικά μας. Και μετά από την πρώτη ανάμιξη με τη σπάτουλα, πάω με ένα σύρμα έτσι για να το χτυπήσω. Απλά θέλω να χτυπήσω έτσι για να φύγουν οι σβόλοι από το αλεύρι και να ενωθούν τα υλικά μου καλά. Ένα κέικ που μπορούν ακόμα και φοιτητές να φτιάξουν, που είναι ένα κέικ ενός μπολ, λίγα υλικά, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτε, μόνο τα χεράκια σας και το ένα μπολ θα χρειαστείτε. Και τώρα τελευταία ανακατεύουμε μέσα τα αμύγδαλα μας, έτσι χοντροκομμένα, και τελευταία μπαίνουν τα μούρα μας, τα μπέρι, τα οποία μπορούμε να βρούμε στους ψυχτικούς θαλάμους των υπεραγορών. Οπότε αυτά είναι ανάμειχτα, έτσι όπως είναι κατεψυγμένα, τα βάζω μέσα. Έναν ανακάτεμα. Και έτοιμη τώρα να μεταφέρω στο ταψί μας. Για να ψήσουμε θα χρειαστούμε ένα ταψάκι σαν αυτό, ένα ορθογώνιο ταψάκι για κέικ, τη βάση του οποίου στρώνουμε με λαδόχαρτο. Και θα προσέξετε ότι προτιμώ πολύ αυτά τα μακρόστενα ταψιά για κέικ. Και ποιος είναι ο λόγος, γιατί ψήνονται πιο ομοιόμορφα τα κέικ, γι' αυτό πάντα τα προτιμώ παρά τα στρογγυλά. Αν διερωτάστε γιατί τα χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Και τώρα έτοιμοι να πάμε φούρνο. Ο φούρνος μας προθερμασμένος στον αέρα 170 βαθμούς. Θα ψήσουμε στο μεσαίο ράφι του φούρνου μας για 45 με 50 λεπτά. Το παρακολουθούμε όμως για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ψηθεί. Όταν βυθίσουμε ένα μαχαίρι στο κέντρο του ταψιού, αυτό πρέπει να βγει καθαρό, που σημαίνει ότι το κέικ μας είναι έτοιμο να βγει. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Πρέπει απλά να το αφήσουμε να κρυώσει λίγο για να μπορέσουμε να το βγάλουμε από τη φόρμα του. Και τώρα που έχει κρυώσει το κέικ μας, εγώ οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσω ένα κομμάτι. Για να το κόψω προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτόν το μαχαίρι μου του ψωμιού. Λοιπόν, και ξέρω ότι θα δει ότι τα μπέρις έχουν βυθιστεί στο μπάδο του ταψίου. Έτσι γίνεται, πάντα είναι εντελώς φυσιολογικό γιατί βαρούν και πάνε προς τα κάτω. Πολύ ωραίο, πολύ φρεσκό, φτιάξτε το.